γίνεται? Είμαι σε ένα σύμπαν με δύο ήλιους. Ποια κονσόλα όμως θα μου φέρει αυτό το σύμπαν? Α, 3DO! Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε το 3DO! Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σπάνιο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω από πού προήλθε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έχει πολύ καλά παιχνίδια. Ω, ναι! Panasonic 3DO, ο πρόδρομος των 32-bit κονσολών με βιντεοπαιχνίδια που πραγματικά εντυπωσιάσαν εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για το 1993. Πριν βγει το PlayStation, πριν βγει το Sega Saturn, ήταν αυτό το ουσιαστικά 32-bit μηχάνημα που έβγαλε η Panasonic αλλά και άλλες δύο εταιρείες, η Gold Star, η παλιά LG όπως λέγεται, σήμερα όπως την ξέρουμε, αλλά και η Sanyo. Βέβαια το συγκεκριμένο Panasonic 3DO που κρατάω εδώ πέρα, το FZ10 ήταν το low-end της εποχής, με διαφορετικό design. Δεν είχε το σιρταρωτό το CD που έχουν τα άλλα μοντέλα της LG, όπως σας είπα, και της Sanyo, ή μάλλον της Gold Star και της Sanyo. Παραμένει ένα δυνατό μηχάνημα, για πολλούς ήταν ευσεβής πόθος. Στα παλιά περιοδικά που το διαβάζαμε ήταν πάντα ακριβό. Είναι ουσιαστικά ο προπομπός του PlayStation 1 πριν έρθει φυσικά το Actual 3D Gaming στην ιστορία του gaming. Το συγκεκριμένο μηχάνημα λοιπόν βασίζεται σε έναν RISC επεξεργαστή ARM60 στα 12,5 MHz χρονισμένο, το οποίο για την εποχή ήταν πολύ μπροστά, αν βάλουμε ότι ήρθε σε μια εποχή που σχεδόν πεθαίναν τα 16-bit μηχανήματα. Ο βασικός του αντίπαλος τότε ήταν το Atari Jaguar. Βέβαια το Atari Jaguar το λασάρανε σαν 64-bit, αλλά ουσιαστικά το CPU του μέσα ήταν ένας 16-bit 68.000. Panasonic 3DO λοιπόν, ένα πραγματικά δυνατό μηχάνημα για την εποχή του, το οποίο εντυπωσιάζει ακόμα. Έτσι, Λία! Συμφωνώ, παυξάνω! Βάλ το P10! Το 3DO έχει ένα power ring για το καλώδιό του, ένα expansion που δεν ξέρω τι expansion παίρνει. Παίρνει expansion της εποχής. Κάρτες. Παίρνει διάφορα cards, ναι, expansion cards όπως λεγόντουσαν. Okay. Οι τρεις αναλογικές θύρες, ένα για βίντεο, δύο για audio δεξιά-αριστερό κανάλι, ένα S-Video Out που έχω να το δω αυτό από τον 8088 μου, αυτή τη θύρα την παράλληλη, power, on-off, εδώ και τίποτα άλλο. Έχει και ένα υπέροχο πορτάκι. Έχει και ένα υπέροχο πορτάκι. Κλινγκ! Είναι πολύ απολαυστικό μέχρι να χαλάσει το κρατήριο. Με το οποίο κάνει και reset. Πάνω βλέπουμε γράφει real, σε περίπτωση που νόμιζα να σου πουλήσει κάποιο ψεύτικο κινέζικο, και έχει κόκκινο, πράσινο, μπλε τετραγωνάκι, κλασικό marketing το 90s. Το χειριστήριο του 3DO έχει τρία κουμπιά, είναι πολύ παρόμοιο με το Mega Drive θα έλεγα, έχει και δύο shoulder buttons και ένα start select. Βασικά δεν είναι start select, είναι play stop για CD. Το συγκεκριμένο εδώ έχει και ένταση ήχου για τα ακουστικά που μπορείς να συνδέσεις και το εντυπωσιακό έχει μία θύρα για να συνδέσεις το άλλο χειριστήριο. Mind blown! Τώρα, για τα παιχνίδια που θέλουν 6 κουμπιά όπως το Street Fighter που είπαμε πριν, τι γίνεται? 1, 2, 3, 4, 5, το ένα κουμπί κάνει παύση και το άλλο είναι το 6 κουμπί. Δυστυχώς είναι εξαιρετικά άβολο και δεν είναι πολύ intuitive, που λένε και στο χωριό μου στην κάτω Αγγλίτσενα, αλλά οκ, okay, το συνηθίζεις μετά από λίγο, δεν μπορώ να πω, απλώς δεν είναι το ίδιο με το να έχεις 6 κουμπιά και πάει το χέρι σου αυτόματα στο αδύναμη δυνατή κροθιά και μπουνιά. Εντυπωσιακό.
Okay. Αλλά ο τύπος είναι η Τίλα η ίδια. Ναι. Ω, και δεν δει. Ω. Εντάξει. Όλα τα λεφτά. Congratulations. Έχει το κλασικό intro, άραγε, για να δούμε. Κάτι θα έχει. Από το σοτούρμπο, στο απλό έχει... Mm. Στο απλό δεν έβγαζε τη γλώσσα, στο τούρμπο τη βγάζει μόνο. Επίσης, μόνο στο τρίπο εμφανίζεται ακόμα στο intro. Figure it out! Figure it out. Οκ, θα δω. Λες να μην έχει μεσαίες, να είναι το σύστημα... Ποιο να πάρω. Πάντα αγαπημένο. Τώρα έπαιζα εγώ. Ωχ, τι ειδικό... Α, πάτσα πάω. Το start είναι αυτό. Κοίτα, αυτή είναι η χειρότερη μάχη εδώ, εντάξει. Γιατί? Γιατί δεν έχω κίνηση κατά των κινήσεων του Ρίου. Αυτός έχει κίνηση για όλες τις δικές μου. Εγώ δεν έχω για τις δικές του. Οκ, αυτός και δύο. Ελά, απλώς παίζεις με το AI που την πατάει συνέχεια με το πίσω μπροστά αυτό. Κάνεις λίγο πίσω, πατάει fireball και δεν θα βγάλω. Αλλά αυτή είναι επειδή το AI είναι χαζό εντελώς. Δεν είναι τόσο καλά, έτσι. Αυτό το Street Fighter είναι το πρώτο που έχει τόσο πολλά χρώματα. Δεν περνάω από στην αρχή πόσο κάρα και ψάρια μας είχε φάνει σε όλους. Αλλά μετά το συνεχίζεις. Έλα! Το πάντα είναι ότι μου έκανε πολλά. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Εντάξει, κατάσταση. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έπαιζα τεκέν πολύ και τον είδα το Soul Calibur και δεν θα πάρα να μου πει όλα. Βγάζω. Ναι. 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 Captain Quazar!
παραγωγή, ορχέστρα. Και ο Πάνος θα μας διδάξει Captain Quazar. Πάμε. Τι φας το Metal Gear πριν το Metal Gear. Ε, όντως, εγώ αυτό ήξερα για Metal Gear. Ω! Ωπα! Τώρα πέσεις με δύναμη. Just got away, you blockhead! We can't afford any more smoke like that! Ήταν για Neo Geo, δεν ήταν. Κλασικά αυτά τα παιχνίδια των 90s είχαν πάντα για πρωταγωνιστή το αρχέτυπο του Ιάπωνα. Που λέμε. Το Super Karateka, ξέρω εγώ, το Ιαπωνικό. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση. Α, εδώ ήταν αυτή, ναι. Σιγά ρε. Μπούλι. Το παιχνίδι του σου. Έχετε δει τι πίσω αν είναι. Να, κύκλο μπροστά, ένα κύκλο πίσω, 180 μίλες μπροστά, 180 πίσω, κάνουν όλα διαφορετικές κινήσεις. Φτάνει το hurricane. Μ' αρέσει που φτάνει μέχρι εκεί και μετά φορτώνει, έτσι σε πάει με το... Το τώρα θα παίξει απ' έξω. Γκαλφόρντο. Ού, τι ήταν αυτό. Έχει και αυτός familiar. Πολύ κοντά. Το γεράκι είναι 180 μίλες από μπροστά προς τα πίσω. Να μην το λέμε όμως. Τα λέμε, τσπόπο. Ευαγγελία, wins. Όταν είχες πιστολές κονσόλες, ήταν όλα τα λεπτά. America. Stranger, you think you're tough enough to take on Mad Dog? Prove it to me. That man is the scourge of the territory. Well, to beat Mad Dog to the Spanish treasure, you'll have to take on renegade Indians. Mad Eagles, Junior. And Mad Dog's sleazy crew. Think you can beat that crazy killer to the Spanish treasure? I ain't ready to dynamite the whole of Superstition Mountain to get at that gold. Things well armed, stranger. Pay that mind. Mad Dog's back. It ain't gonna be easy. You're gonna need a guy to get you to the treasure. Let's go. She can get you into trouble, stranger. But she can lead you through the bad life. The professor, he's something of a gambling quack. His way's not always the straight way, but he's got an ace or two up.
Για το όπως παίζεις έτσι. Καλά, ναι. Είστε στο πλάι και το πλάι. Έλλοντς, ladies and welcome aboard. We're gonna do a little target practice here to get you started. Think when you hit that dynamite. You blew that one. Shoot that skull, that strong medicine. You missed it. Put a bullet in that sign. Τώρα. You missed it. Put him out of his misery. Back to the goal. Yeah, what's up? Watch out for Mad Dog. Get in there, son. Περίμενε, έχεις μόνο έξι. Hang on, friends, and welcome aboard. We're gonna do a little target practice here to get you started. It's a pistol. Think when you hit that dynamite. You blew that one. Shoot that skull, that strong medicine. My legs were hot enough to be so much fun. I'll give it to you. Έχω μία. Ωχ. Α, continue. Πού δεν κάνεις ρεγόν. Watch out, Mad Dog! Τώρα έκανε reload ξαφνικά. Δεν ξέρω με ποιο έκανα reload. Α, με το σελίδι. Trim you up a bit, we'll make you fit. Μου αρέσει που Οκ, γαμάτο είναι πάντως. Λοιπόν, έχω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Με έχουν εντυπωσιάσει πολύ τα παιχνίδια σε αυτή την κονσόλα. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή, πραγματικά, έχω δει το PlayStation και θεωρούσα ότι για 3D παιχνίδια τουλάχιστον, ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή κονσόλα της εποχής του. Και αυτό ήταν πριν το PlayStation. Και είναι τουλάχιστον το ίδιο, αν όχι καλύτερο. Γέρασε καλύτερα από το PlayStation, κατά τη δικιά μου άποψη. Τα παιχνίδια που έπαιξα ήταν πολύ καλά στο χειρισμό. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο χειρισμός. Και το χειριστήριο μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν πολύ έτσι... Τι να πω, ήταν smooth. Πολύ smooth. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Φύγω τώρα. Το ήθελα πάντα, είναι η αλήθεια. Μικρός όταν ήμουνα, το έβλεπα στο πίξελ και το χαλβάδιαζα, όπως λέμε. Αλλά ήταν πολύ, πολύ ακριβό, δηλαδή ήθελες πάνω από ένα μισθό τότε για να το αγοράσεις. Ώσπου στο τέλος το κατάφερα και το αγόρασα. Είναι ένα ωραίο μηχάνημα, τα παιχνίδια του είναι όμορφα, έχει ωραία χρώματα. Δεν φτάνει φυσικά ένα PlayStation κατά με. Γιατί το PlayStation έφερε το 3D γραφικό στον κόσμο του gaming. Ωστόσο όμως το Panasonic 3DO παραμένει εντυπωσιακό ακόμα και σήμερα, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Και από εκεί και πέρα, όταν το δει κάποιος ακόμα και σε μια σημερινή κατάσταση που έχουν φτάσει τα γραφικά και είναι σχεδόν αληθοφανή, θα κάτσει να παίξει, δεν θα πει όχι, σαν κάτι άλλο πιο παλιά μηχανήματα. Είναι πραγματικά ένα ωραίο, στιβαρό, πολύ καλό μηχάνημα και το πιο σημαντικό, το οποίο είναι και καλό και κακό, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, παίζει και αντίγραφα CD. Χωρίς να τσιπαριστεί, χωρίς. Panasonic 3DO λοιπόν, ή Gold Star 3DO αν θέλετε, ή αν θέλετε Sanyo 3DO, δεν έχει σημασία. Ένα και το αυτό. Θυμίζω, ARM επεξεργαστή RISC μέσα, χρονισμένο στα 12,5 MHz, πολύ μπροστά από την εποχή του, αλλά και πολύ απρόσιτο για την εποχή του. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το 3DO και όχι μόνο γιατί όταν ήμουν μικρό παιδί το έβλεπα στα περιοδικά και έκλαιγα που δεν θα είχα ποτέ στη ζωή μου τελευταία να τα αποκτήσω, γιατί ήταν τρεις φορές πάνω η τιμή της δεύτερης πιο ακριβής κονσόλας, αλλά επειδή είναι καλό και έχει γεράσει καλά. Όπως λέει και η Ευαγγελία, σε αντίθεση με το PlayStation 1 που έχει γεράσει πολύ άσχημα λόγω των
κακών 3D γραφικών του. Αυτό επειδή είχε πολύ ωραία pixel γραφικά και sprites. Έχει γεράσει πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια του. Ευχαριστώ τον Πάνο που μου έδωσε την ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να παίξω με αυτή την κονσόλα. Και τώρα θα δείτε το μαγικό κόλπο του πώς εξαφανίζουμε το 3DO. Ουπς, Πάνο έσπασε! Είπασε το μηχάνημα! Ρυφιά. Εισαγωγή βίντεο, έτσι. The universe was once a lovely place to live. Broad smiles beamed from every planet in the Milky Way. Law-abiding galactic citizens thrived under the happy twinkling stars, and goodwill flowed from one end of the cosmos to the other. But then things changed. A dastardly syndicate of intergalactic outlaws invaded the galaxy and now threaten everything that we law-abiding citizens hold dear. The government is at a standstill. The authorities are helpless. Is this the sad twilight of our glorious civilization? Are these the last ticks of the cosmic clock? Oh dear! Where are we to turn? What are we to do? What, oh, what is to be our fate? Who will save us from this menace? Πηγούνι είναι αυτό! Αυτό είναι αυτό που γίνονται ελικόπτερα πάνω! Πηγουνέζα ρε πράγμα λέει! Είσαι ο γάρα να πει! James Bond, κοίτα τώρα εδώ! Get in here, Quazar! Sit anywhere, Quazar! I have a tough assignment. I'll give it to you straight. A dastardly crime syndicate is intent on conquering the galaxy. Leading this space riffraff is a butt-ugly strong man named Ox, who's determined to take over one planet at a time. Aiding Ox are two other hoods. Duba, a renegade synthetic who threatens to addict the galaxy to a heinous spice he's manufacturing. And Zang, the head of an intergalactic terrorist ring. You, Quazar, are our last chance for stopping them. Your first mission will be to defeat Duba on his homeworld of Krag, a dry desert planet in the Oinks sector of the galaxy. Your dropship is all fueled up and ready to go, and you can purchase equipment and supplies from the police armory if you've got the cash. Now get out of here and don't let me down. Ready, set, go.
Quazar, headquarters to Quazar. The renegade crime lord Duke. Το ξέρετε, είναι στο Soul Calibur. Yes. Yeah, it's still calibur.